Όλα αυτά όμως εκτονώνονται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Και τα αυτά που είδαμε Μανώλη στο Αιγαίο είναι, ξεπερνάνε κάθε όριο από την Τουρκία. Για την υφαλοκρηπίδα της υποτίθεται σε, ανάμεσα σε Χίο, Λέσβο κλπ. Αυτά είναι τελείως παλαβά πράγματα. Και το δεν είναι μία φορά, λοιπόν, είναι και δεύτερη. Ναι, ναι. Είναι η δεύτερη φορά, γιατί έχει εκδοθεί και μία ανάφτυξη από την Ελλάδα για έρευνες για την μελλοντική πόντιση καλωδίου από τη Λέσβο, Χίο μέχρι και τη Σάμο. Η δεύτερη ναύτεξ αφορούσε την περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμο. Έχουμε και τους σχετικούς χάρτες, όπου με ναύτεξ απάντησε η Τουρκία λέγοντας ότι μέρος της περιοχής που κήρυξε ναύτεξ η Ελλάδα, σε μέρος αυτού του σημείου εκτείνεται η τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί που βλέπετε στο χάρτη. Ναι, ναι, το βλέπουμε. Υπάρχει κάπου για την Τουρκία η τουρκική υφαλοκρηπίδα. Ναι. Δεν αφορά, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούν και οι τηλεθεατές, να παρεξηγηθούν, αλλά εννοώ για τα συγκεκριμένα σημεία, θέλω να πω, μέχρι τα 6 μίλια νοτίως της Χίου, βορείως της Σάμου, δεν είναι η τουρκική υφαλοκρηπίδα βάσει της θεωρίας. Ναι. Κάπου εκεί ενδιάμεσα θεωρεί η Τουρκία εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα της, όπως και μεταξύ Χίου και Λέσβου. Μετά τα 6 μίλια δηλαδή. Και βεβαίως. Έχει δικαιώματα, λέει, μετά η Τουρκία. Μετά τα 6 μίλια. Μάλιστα. Αυτό και λέει βεβαίως τα παράκτια κράτη πρέπει να συζητήσουν. Μάλιστα. Εδώ είναι η ουσία του προβλήματος. Αυτό λέει και η Ελλάδα. Ναι. Δεν λέει η Ελλάδα ότι εκτείνεται η τουρκική υφαλοκρηπίδα. Εντάξει. Ότι υπάρχει διαφορά. Ναι. Εντάξει, ότι υπάρχει διαφορά. Ναι, αλλά και έτσι όπως την τοποθετεί η Τουρκία. Ότι επιλέγει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, με τόση ένταση και τόση πρόκληση μαζί. Λίγο πριν έρθει ο κύριος Φιντάν εδώ να συναντήσει με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και ενώ υποτίθεται ότι είμαστε σε καλό κλίμα, σε ήρεμα νερά, δίνει ένα τόντο. Ναι. Και πάντως αυτό, οι εργασίες δεν έχουν εμποδιστεί εδώ. Το σκάφος το ερευνητικό δουλεύει. Βεβαίως δουλεύει. Και αυτό έχει σημασία. Βεβαίως. Δεν σταμάτησε. Το σκάφος όχι δουλεύει. Αυτό που θα μπορούσε να πει, δηλαδή όχι θα μπορούσε να πει, επειδή μας το έχουν πει στην προηγούμενη ναύτεξ και τα υπά, πόσο ψάξαμε, είναι ότι αυτό που λες όμως και η Ελλάδα βγάζει ναύτεξ πριν την έλευση του, πριν την έλευση του Φιντάν στην Αθήνα. Ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Καλά, τι θα κάνει, αυτό είναι δουλειά, Μανώλη. Είναι. Βγάζει ναύτεξ, ακούστε, πρέπει να βγάλει. Εκεί είναι, για να πει εδώ είναι, πλησιάζεται, εκεί δουλεύουμε. Προσέξτε. Είναι, τώρα θα μας πεις ότι δεν πρέπει να βγάζει και ναύτεξ η Ελλάδα στα δικά της, νερά. Όχι, πρόσεξε. Η Ελλάδα λέει ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα, ναι, και η Τουρκία, ναι, λέει μέρος αυτής, εντάξει, βρίσκεται, εντάξει, η υφαλοκρηπίδα. Είναι η ουσία του προβλήματος. Σωστά. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, αν ρωτάτε αν Φιντάν και Γεραπετρίτης θα τα βγάλουν πέρα στις 8 Νοεμβρίου. Σιγά μην τα βγάλουν. Εντάξει. Άστο, Μανώλη. Άστο. Λοιπόν, ζόρικα τα πράγματα. Μανώλη, αλλά υπάρχει παρακαλώ. Υπάρχει πρόθεση. Όπως είμαστε εδώ.